Το μεγάλο παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της ΑΕΡΑ Αριστεχνικής έγινε στο γήπεδο του Σαπών. Εκεί η ελπίδα Σαπών υποδέχτηκε την δόξα προσκυνητών και σίγουρα όλο το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο το βλέμμα της ήταν στραμμένο σε αυτό το παιχνίδι. Μιας και αναφερόμασταν σε δύο ομάδες που τις τελευταίες αγωνιστικές είχε μόνο επιτυχημένα αποτελέσματα. Η ομάδα της Ελπίδας Σαπών παρατάχθηκε με τους Καλαϊτζίδη, Παπαχατζή, Μακίδη, Καραθανάση, Παναγιωτόπουλο, Δημόπουλο, Αραμπατζή, Κομνηνό, Γρίβα, Καραπάτσιο και Λιάρο. Ενώ από την άλλη πλευρά η δόξα προσκυνητών παρατάχθηκε με τους Βλαδιμυρίδη, Ραμαντάνη, Ζουμπιάδη, Μαδούρα, Κίτσο, Τρίχα, Σταμάτη, Βιόπουλο, Βασιλακάκη, Βάσκο και Λαμπύρη. Με τα άσπρα και τα μπλε είναι η ομάδα των Σαπών και με τα μπλε είναι η ομάδα των προσκυνητών. Και το διαιτητικό τρίο εδώ που το βλέπετε στην οθόνη μας με τους κύριους Τοπούζη, Δημητριάδη και Τζιότζιο να είναι οι άρχοντες του γηπέδου για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τελευταίες λεπτομέρειες πριν ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Πρώτη στη σέντρα η παίκτης του κύριου Κλητσιώτη. Εδώ γίνεται ένα λάθος από την πλευρά των Σαπών. Ο Βάσκος θα δώσει στο Λαμπύρη. Αυτός θα κάνει το σουτ, η μπάλα όμως θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Τρίχα σε ένα κόρνερ. Ο Ραμαδάνης το σουτ κατευθείαν. Ο Καλαϊτζίδης δεν είχε πρόβλημα. Η ομάδα τον προσκύνητο και πάλι στην επίθεση. Το σουτ όμως του Βάσκου δεν θα ανησυχήσει τον τερματοφύλακα των Σαπών. Ραμαδάνης. Λαμπύρης. Με το Τρίχα να είναι τελικός αποδέκτης. Να στρώνει στο Βάσκο, το σούτ το τελευταίο ήταν αδύναμο και να χαθεί έτσι μεγάλη ευκαιρία για τους προσκυνητές. Ο Μακίδης εδώ θα κάνει μια σέντρα, ο Αραμπατζής θα πιάσει την κεφαλιά, η μπάλα ωστόσο θα καταλήξει out. Η μεγάλη ευκαιρία για το πρώτο ημίχρονο θα χαθεί από πλευρά Σαπών με το σούτ του Καραπάτσου να περνάει ελάχιστα έξω από τα δοκάρια του Βλαδιμυρίδη. Το τέλος του πρώτου μέρους με το κύριο Τοπούζη να σφυρίζει για τελευταία φορά. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ομάδα των Σαπών στη σέντρα. Και εδώ ξεκινάει η φάση του πρώτου τέρματος με το Βιόπουλο. Από δεξιά να πιάνει το σούτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ωραίο τέρμα. Εμπειρήχε και την τύχη σε αυτό το γκολ του Βιόπουλου, το βλέπετε και πάλι. Και βεβαίως οι πανηγυρισμοί από πλευράς προσκυνητών αφού στο 55ο λεπτό ανοίγουν το σκορ. Βλέπετε. Εδώ ξεκινάει το δεύτερο τέρμα με τον Βλαδιμυρίδη να διώχνει, να κάνει το ελεύθερο. Να παίρνει την μπάλα ο Βάσκος, να μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Άψογο πλασέ, 0-2, 2 λεπτά αργότερα. Βλέπετε και ξανά τη φάση εδώ με το Βάσκο. Άψογο πλασέ, 0-2 για την ομάδα των προσκυνητών. Ο Τρίχας εδώ εκτελεί ένα φάουλ. Βάσκος δίνει στο Λαμπύρη. Αυτός δεν μπορεί να σκοράρει. Μιας και ο Καλαϊτζίδης έδιωξε σε κόρνερ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το Βάσκο να κάνει ένα σούτ. Να αποκρούει ο Καλαϊτζίδης. Να πιάνει το σούτ ο Βασιλάκης μέσα από την περιοχή. Ωστόσο το γκολ θα κυρωθεί ως offside. Εδώ φεύγει στην αντεπίθεση ο Βελιβασάκης. Το παιχνίδι σταματάει για offside. Μπορείτε να ξαναδείτε για τη φάση, μιας και την έχουμε λίγο καλύτερα από την προηγούμενη.
Βασιλακάκης. Βαθιά παλιά, ο κύριος Δημητριάδης έδωσε το offside. Τελευταίες στιγμές του μάτς, με τον Βλαδιμπυρίδη να κάνει ένα ελεύθερο και τον κύριο Τοπούζη να σφυρίζει για τελευταία φορά σε αυτό το παιχνίδι. Ελπίδα σαπών, δόξα προσκυνητών, 0-2 με γκολ του Βιόπουλου και του Βάσκου. Μόλις τελειώσε το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελπίδα και στην δόξα προσκυνητών, μαζί μας τον κύριο Χαρτόπουλο. Το χάσατε το ντέρμπι, για το ντέρμπι της αγωνιστικής. Πώς είδατε τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι και για την ομάδα σας και για τον αντίπαλο? Θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές μου σταθήκαν καλά. Στο πρώτο μέχρι ήταν μοιρασμένο παιχνίδι και από ευκαιρίες και από κατοχή. Στο δεύτερο ξεκινήσαμε το ίδιο καλά και χωρίς να κινδυνεύσουμε καθόλου στο δεύτερο μέχρι. Μέσα σε 2 λεπτά. Δεχτήκαμε ένα τυχερό γκολ, το οποίο είναι μέσα στο ποδόσφαιρο μας αυτό. Ναι, βέβαια. Ναι. Και μετά μπορώ να πω ότι ψυχολογικές απόψεις καταρρεύσαμε για λίγο και ήδη και το δεύτερο. Το αντίπαλο πώς τον είδα? Οι προσκυνητές δεν είναι καμιά ομάδα που μπορείς εύκολα μετά να τους πετύχουν 2 τέρματα και να προσπαθεί. Παρ' όλα αυτά έγινε η προσπάθεια από τα παιδιά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Κοιτάμε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μόνο μαζί μας έχουμε και τον Γιάννη τον Κλησιώτη, τον τεχνικό της ομάδας προσκυνητών. Τελείωσε μόλις το παιχνίδι. Η ομάδα σας κέρδισε με 0-2 και μάλιστα πετυχώνει 2 γκολ μέσα σε 3 λεπτά και στο δεύτερο ημίχρονο. Πώς είδες γενικά την απόδοση των παικτών σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι? Έτσι είναι τα πράγματα όπως το είπες. Βάλαμε 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και καθαρίσαμε το παιχνίδι. Ξέραμε ότι ερχόμαστε να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο μάτς σε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το έχει αποδείξει στο πρωτάθλημα. Ήταν κοντά μας, δεν είχε άλλη, νομίζω είχε μια απώλεια, ένα χ μόνο στο πρωτάθλημα. Δουλέψαμε καλά, προετοιμαστήκαμε. Κάποια μικροπροβλήματα που είχαμε στην ομάδα δεν μας επηρέασαν στο να έχουμε παίκτες εκτός. Μόνο ο Ζάνταλης μας έλειπε. Ήρθαμε συγκεντρωμένοι, παίξαμε την μπάλα μας. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ισορροπημένο το μάτς και ήταν ένα μάτς του παίζοντας ο οποίος θα βάλει τον γκολ. Έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία η Ελπίδα για να προηγηθεί. Όπως κάναμε και εμείς 2-3 ψηλοφάσεις. Ήταν πιο κλειστό μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε τα 2 γκολ και πιστεύω μετά το μάτς ήρθε υπέρ μας και πιστεύω ότι καθάρισε εύκολα. Είμαστε στην 5η αγωνιστική μέχρι τώρα. Την ομάδα των Σαπών, γενικά και από την προβολή από το Λίγκα TV αλλά από το Ρεβεδόπο Σπόρτς, πώς την έχεις δει? Την αντίπολο, τη σημερινή, έτσι. Η ομάδα του Σαπών, το ξέρουν όλοι όσους συζητάμε για το τέτοιο, έχω την καλύτερη άποψη σαν ομάδα, γιατί τη θεωρώ πολύ μεγάλη ομάδα του νομού. Όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, και απ' έξω. Δουλεύουν τα παιδιά, παρόλο που είναι μακριά από την Κομοτηνή, κάνουν μια πολύ καλή προσπάθεια με τις ακαδημίες τους. Στην ομάδα έχουν ένα ικανό προπονητή και εντάξει, αρκετούς παίκτες πολύ καλούς. Βέβαια, από ό,τι συζητάνε τα παιδιά, έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους όπως όλες οι ομάδες. Αλλά σε μένα μου εμπνέει το σεβασμό η Ελπίδα Σαπών, γιατί είναι και μια ομάδα την οποία τη γνώριζα από πολλά χρόνια πριν όταν έπαιζε ποδόσφαιρο στον Εύρο. Στο γήπεδο του Κοσμίου συναντήθηκαν η ομάδα του ΠΑΟΚ Κοσμίου με την ομάδα της Νέας Καλύστησης στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής. Το Κοσμίο ξεκίνησε με τους Κωνσταντάρακη, Βοριαζίδη, Τζουμάρη, Πενόπουλο, Ταμάμι, Ξενάκη, Ματζιούνι, Αθανασίου, Πασχάλη, Ταβασίδη και Ζαχαρόπουλο, ενώ από την άλλη πλευρά ο κύριος Σταοκίδης ξεκίνησε με τους Ραμφόπουλο, Μανολόπουλο, Μιχαηλίδη, Χριστίδη, Παπασάβα, Τσατσαρίδη, Νταγιανανίδη, Καμά, Κουτρουλό, Νταναδά και Ζαλούμι. Διαιτητής της συνάντησης ήταν ο κύριος Χαρίτσης, με βοηθούς του τους Δανδίδη και Καραγιάννη. Σημαντικό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, ωστόσο η ομάδα της Καλύστησης μπήκε πιο δυνατά στον αγώνα, χάνοντας μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, τη βλέπετε εδώ, ωστόσο ο Κωνσταντάρακης έδωσε το παρόν και δικαίως χαρακτηρίζεται ως ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες που έχει ο νομός μας. Άλλη μια καλή στιγμή για την Καλύστη χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Μετά από αυτές τις δύο φάσεις ο ΠΑΟΚ ανέβηκε αγωνιστικά. Έχασε 2 καλές στιγμές στον αγώνα, όπως και εδώ με το σουτ του Ταβασίδη.
Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τα Βασίδης εδώ με την μπάλα. Θα δώσει στον Πασχάλη. Αυτός θα κάνει το σουτ. Η μπάλα θα χτυπήσει και κάτω στο έδαφος. Θα ξεγελάσει το Ραμφόπουλο κάνοντας το 2-0. Και ασφαλώς μπορείτε να δείτε και την επανάληψη του τέρματος αυτού. Βλέπετε. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα ήταν πιο έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Ενώ από την άλλη μεριά η Καλίστη με κάποια προβλήματα των τελευταίων αγώνων ήθελε κάτι παραπάνω να πάρει από το παιχνίδι αυτό. Ένα σούτ εδώ του Ζαχαρόπουλου έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ενώ η Καλίστη φεύγει στην αντεπίθεση γύρω στο 30 λεπτό. Με τον Καμά να προσπαθεί να κάνει το σούτ, ωστόσο τελευταία στιγμή ο αμυντικός του Κοσμίου ήταν εκεί και απεσόβησε τα χειρότερα. Εδώ μια φάση που διαμαρτυρήθηκαν έντονα η ομάδα της Καλίστης. Εδώ ο Πασχάλης δεν μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα αφού πήδηξε και δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα. Ένας φάουλ του Νταναδά θα περάσει out. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο μέρος, με το κύριο Χαρίτση να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 2-0 για το Κόσμιο. Το Κόσμιο βλέπετε στις πρώτες αναγνωριστικές μπάλες για το δεύτερο ημίχρονο. Και εδώ μια φάση που θα υπάρξει ο τραυματισμός του Ζαλούμι. Για ακόμα μια φορά ο άτυχος παίκτης θα τραυματιστεί στο ίδιο σημείο, στον ώμο δηλαδή, έπειτα από το παιχνίδι μέσα στην Ξυλαγανή. Και πάλι ο Ζαλούμις, ο ποδοσφαιριστής της Καλίστης, θα τραυματιστεί στο ίδιο σημείο εδώ. Μια ωραία εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά στα γήπεδα. Οι διασώστες του νομού μας παρευρέθηκαν και πάλι καλά που ήταν και αυτοί και έδωσαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και να μεταφέρει τον παίκτη στο νοσοκομείο. Εδώ μια φάση που όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο δεν θα χορτάσουν να τη βλέπουν, αφού ο Νταναδάς πήρε την μπάλα και με ένα ξερό δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντεράκη με τον τερματοφύλακα να μένει άγαλμα. Το ξαναβλέπετε. 2-1 ελπίδες για την ομάδα της Καλίστης μετά από αυτή την υπέροχη επίτευξη του τέρματος από τον Νταναδά. Και σίγουρα οι παίκτες του Ταοκίδη πήραν ψυχολογικό αέρα. Ωστόσο η ομάδα του κυρίου Δανίδη ήταν καλύτερη σχεδόν σε όλα τα επίπεδα και θα δούμε και στη συνέχεια ότι ανέβασε ταχύτητα στη συνέχεια του παιχνιδιού και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη μέσα στο γήπεδό της, όπως βλέπουμε και το τέρμα αυτό που πέτυχε ο Αθανασίου. Βλέπετε ξανά, κάνοντας το σκορ σε 3-1. Το γκολ αυτό ουσιαστικά σφράγισε το τρίποντο η ομάδα του ΠΑΟΚ για την πέμπτη αγωνιστική. Ωστόσο το παιχνίδι συνεχίστηκε. Χάθηκαν εδώ και κάποιες καλές στιγμές για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ζαχαρόπουλο. Εδώ άλλη μια καλή στιγμή με τον Πασχάλη θα χαθεί στο παιχνίδι, όπως και εδώ δεν θα μπορέσουν οι παίκτες του Κοσμίου να βάλουν το 4ο τέρμα. Και εδώ ασφαλώς ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα από τον Κοσκολό. Βλέπετε, πολύ ωραίο γκολ. 4-1 και ασφαλώς και αυτό είναι υποψήφιο για το best goal για την πέμπτη αγωνιστική.
η ομάδα του ΠΑΟΚ και πάλι στην αντεπίθεση. Ένα σούτ εδώ του Τζουμάρη θα περάσει, θα αποκρούσει ο τερματοφύλακας. Όπως ο τερματοφύλακας ο Ραμφόπουλος θα διώξει και αυτή την μπαλιά. Η τελευταία φάση του παιχνιδιού θα έρθει από την πολύ ωραία εκτέλεση του Νταναδά. Ωστόσο θα περάσει λίγο out, χτύπησε και στο δοκάρι. Και εδώ ο κύριος Χαρίτσης σφυρίζει για τελευταία φορά στην αναμέτρηση αυτή. Ένα από τα ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής έγινε στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων. Εκεί ο Σπάρτακος υποδέχτηκε τη δόξα νέου σιδροχώριου σε ένα παιχνίδι από τα παλιά. Ένα γειτονικό ντέρμπι που όλοι περίμεναν, όπως και άλλα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής. Ο κύριος Μπόζης παρέταξε τους Βαβαλιαγκάκη, Μαγκούτα, Χαρταμίλη, Κόγιο, Λεβεντέλη, Σεφέρη, Νάτσο, Κοστελέτο, Ζόβλικα, Παρασκευόπουλο και Λουκίσα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο κύριος Σκουλής παρέταξε τους Πιμενίδη, Μαραγκό, Αμυρόπουλο, Λεφή, Σουλτανίδη, Ντεμερτζίδη, Χατσιπαπά, Γάιδα, Μαυρόπουλο, Κώση και Γιανακίδη. Βλέπετε και τις καθιερωμένες χειραψίες των 22 παικτών, αλλά και των διατητών. Ο διατητής ήταν ο κύριος Τσιαβδαρίδης με τους Μπαλάφα και Γκιώση ως βοηθή του. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι με το Μαραγκό να κάνει μια σέντρα. Εκεί ο Γιανακίδης να κάνει το πλασέ. Δεν είχε πρόβλημα ο Βαβαλιαγκάκης να μπλοκάρει. Γιανακίδης ένα φάουλ. Σουλτανίδης από κοντά κεφαλιά. Η μπάλα out. Εδώ ο Βαβαλιαγκάκης θα διώξει την μπάλα με γροθιές σε κόρνερ. Σπάρτακος σε μια φάση εδώ έπειτα από μια εκτέλεση χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ εδώ η κεφαλιά του Ντεμερτζίδη θα περάσει και αυτή εκτός εστίας. Ένα καλό σούτ εδώ του Μαυρόπουλου μέσα από τα καρέ του Βαβαλιαγκάκη. Η μπάλα όμως θα περάσει out. Εδώ ο Κώσης, ένα φάουλ. Θα πεταχτεί ο Λεφής. Η κεφαλιά του όμως θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Αυτές οι φάσεις ήταν και οι φάσεις για το πρώτο μέρος. Το βλέπετε κιόλας με τον κύριο Τσιαβδαρίδη να σφυρίζει για τελευταία φορά και με τις ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Έναρξη δευτερού ημιχρόνου με το Σπάρτακο αυτή τη φορά στη σέντρα και ο ίδιος θα χάσει και την πρώτη καλή στιγμή έπειτα από μια εκτέλεση φάουλ. Η μπάλα δεν θα απομακρυνθεί από κοντά εδώ, παραλίγο να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Όπως και εδώ η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out από τα δοκάρια του Πιμενίδη. Εδώ στην αντεπίθεση το σιδροχώδη με τον Κώση θα φύγει στην αντεπίθεση, θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα όμως θα περάσει ελάχιστα out. Η φάση που συζητήθηκε πάρα πολύ με τον γκολ που επιτέχθη από πλευράς σιδεροχώριο με τον Ξενοδοχίδη, 62ο λεπτό. Μπορείτε να το ξαναδείτε από την επανάληψη. Ωραία εκτέλεση. Βαβαλιαγκάκης δεν υπολογίζει καλά την πορεία της μπάλας. Με αυτήν να καταλήγει στα δίχτυα και βλέπετε και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς και από τους παίκτες αλλά και από τους φίλους που βρίσκονται εκτός γηπέδου. Εδώ ο Μπόζης που μπήκε ως αλλαγή θα κάνει ένα σουτ, ωστόσο η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια και αυτό ήταν και το τέλος του παιχνιδιού με την ομάδα της Δόξας να παίρνει σπουδαίο διπλό μέσα στο Σπάρτακο και να είναι μπροστά στην κούρσα του πρωταθλήματος. Στο γήπεδο του Μίσχου, η ομάδα του Αϊτού υποδέχτηκε την ομάδα του Σώστη στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α1. Εδώ βλέπετε τις δύο ομάδες να κατεβαίνουν και να πηγαίνουν προς το γήπεδο. Ο κύριος Μαχαιρίδης παρέταξε τους Λίβα, Φωτιάδη, Καλογερόπουλο, Τέγιο, Χαμζάιμρε, Σαμόλη, Ιμπραήμ, Βάγκερ, Κυπαρισίου, Νικολαίδη και Αλιοσμάν. Ενώ από την άλλη πλευρά η Δόξα κατέβηκε με τους Σάριφ, Σιμεωνίδη, Τέφο, Βοηνιάδη, Μουρτοπάλα, Παπουτσί, Σερίφη Κυπαρισίου, Παύλου Βλασόπουλο και Ευαγγέλου. Η ομάδα με τα μπλε είναι η ομάδα του Σώστη και με τα κόκκινα η ομάδα του Αϊτού Μίσχου. Διαιτητής της συνάντησης ήταν ο κύριος Κακουλίδης με τους Μωραΐτη και Παναγιωτίδη να είναι η βοηθή του.
λίγες οι φάσεις στο παιχνίδι αυτό. Μία από αυτές είναι και το γκολ που θα δούμε τώρα, με εκτέλεση φάουλ στο 13ο λεπτό του Κυπαρισσούδη. Η μπάλα θα μπει, θα καταλήξει στα δίχτυα. Θα φανεί ότι μπαίνει στη φάση ο Σερίφης, ωστόσο από το replay φαίνεται ότι ο μεσοεπιθετικός της Δόξας δεν πιάνει την κεφαλιά, με αποτέλεσμα τον γκολ να πιστώνεται στον Κυπαρισσούδη. Στο 13ο λεπτό η ομάδα της Δόξας παίρνει κεφάλι στο σκορ. Ο Αϊτός δεν τα βάζει κάτω, μπαίνει στην αντεπίθεση εδώ, βλέπετε μέσα στη μεγάλη περιοχή, ωστόσο ο Αρίφ θα δώσει το παρόν και θα κρατήσει το 0, που είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, 0-1 δηλαδή. Το δεύτερο ημιχρόνο ξεκινάει. Ένα φάουλ εδώ, το Μίσκο θα περάσει ελάχιστα πάνω τα δοκάρια, όπως και το φάουλ του Κυπαρισσούδη δεν θα φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Εδώ είναι η φάση της ισοφάρισης του Μίσκου, με τον Κυπαρισσού να πιάνει την κεφαλιά. Ο Άρης δεν μπορεί να μπλοκάρει σταθερά. Ο Ζήκος που έβλεπε τη φάση με άψογο πλασέ κάνει το 1-1 στο 83ο λεπτό. Βλέπετε και το τελείωμα της φάσης, με το Ζήκο να είναι ξεχασμένος από την αμυντική γραμμή της Δόξας και με άψογο πλασέ να ισοφαρίζει το παιχνίδι. Εδώ ο Μαρινέλης κάνει ένα τακουνάκι, η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Φτάνουμε στο 81ο λεπτό, ένα corner, Μαρινέλης στην κεφαλιά και 1-2 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς, αφού η ομάδα του Σώστη ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ. Και πάλι το τελικό αποτέλεσμα με τον Μαρινέλη αφύλακτος, πιάνει την κεφαλιά και κάνει το 1-2. Και εδώ βλέπετε και το χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του παίκτη που έχει μείνει στην ιστορία από την περσινή χρονιά. 1-2 για την ομάδα του Σώστη, που παίρνει μεγάλο διπλό μέσα στην έδρα του Μίσκου. Στο γήπεδο της Ξυλαγανής, η τοπική ομάδα Ορφέας υποδέχτηκε την ομάδα του Αστέρα Ηγείρου στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής. Η ομάδα του κ. Ιωσιφίδη παρατάχτηκε με τους Αμαξόπουλου, Πασαλίδη, Κασάκο, Τσουκαλά, Λιμπερακάκη, Πεκλιβανόπουλο, Εξακοίδη, Αραμπατζή, Ισμαήλ, Γεωργιάδη και Κελεσίδη. Ενώ από την άλλη πλευρά ο κ. Κωνσταντινίδης παρέταξε τους Δημάκη, Τσαγκαλίδη, Ρόιδο, Γιαννακόπουλο, Πατσαλή, Τροκάνα, Τσορπίδη, Κισούδη, Παπαδόπουλο, Γεωργοσούλη και Φωτιάδη. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κύριος Παπαγεωργίου, με βοηθούς τους Γιασάρη και Καρακασίδη. Τους βλέπετε και στο πλάνο μας. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Αίγυρο να είναι πρώτη στη σέντρα και ασφαλώς οι πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές εδώ από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Πρώτη καλή στιγμή θα έρθει με τον Κελεσίδη να πιάνει ένα σούτ από πολύ μακριά, η μπάλα να σταματάει στο κάθετο δοκάρι και στα πόδια του Δημάκη, παρά λίγο να έχουμε και αυτό γκολ. Η Αίγυρος βγαίνει στην αντεπίθεση, εδώ γίνεται μια σέντρα, ωστόσο ο Αμαξόπουλος δεν έχει πρόβλημα να μπλοκάρει. Ο Ορφέας στην αντεπίθεση, βαθιά μπαλιά προς τον Γεωργιάδη, αυτός για λίγο δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα. Κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα, Κισούδη στην κεφαλιά, πάνω από τα δουκάρια του Αμαξόπουλου. Εδώ είναι μια φάση που συζητήθηκε έντονα, με έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ορφέα. Βλέπετε και τη φάση και μπορείτε ασφαλώς να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Εδώ μια βαθιά παλιά προς το Δημάκη, αυτός δεν κάνει καλό χτύπημα, ο Κελεσίδης δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Αραμπατζής ένα φάουλ. Μπάλα για λίγο περνάει out. Κόρνερ για την Ξυλαγανή. Αραμπατζή στην κεφαλιά. Εκεί πολλά σώματα και κεφάλια προσπαθούν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα, χωρίς όμως σωστό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν και η καλή φάση για το πρώτο μέρος.
με τις δύο ομάδες να αποχωρούν, ενώ τώρα βλέπετε την ομάδα της Ξυλαγανής να έχει την σέντρα για το δεύτερο μέρος. Εδώ ο Καζάκος, ένα σούτ εκτός περιοχής, η μπάλα θα περάσει out. Φάουλ για την ομάδα του Αστέρα Αιγύρου, καλοχτυπημένο, ωστόσο πάνω από τα δοκάρια. Εδώ ο Αμαξόπουλος δεν κάνει καλή έξοδο, αλλά επάνω στη γραμμή ο Καζάκος διώχνει την παλιά. Ενώ εδώ έχουμε και το δεύτερο δοκάρι για την Ξυλαγανή μετά από πλασέ του Πασαλίδη. Ξυλαγανή και πάλι στην αντεπίθεση. Και εδώ έχουμε έντονες διαμαρτυρίες για κάποιο χέρι. Ωστόσο δεν την έχουμε πολύ καθαρή τη φάση. Μπαίνει το σώμα του Γιώργου Σούλη, μπροστά μας. Το παιχνίδι ωστόσο συνεχίζεται. Ο Τσαγκαλίδης εδώ κάνει την βαθιά την παλιά. Και εδώ υπάρχει μια φάση που θα υπάρξουν έντονες διαμαρτυρίες. Τις βλέπετε ασφαλώς και στο πλάνο μας. Και εδώ παραλίγο να έχουμε και το 0-1. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή φάση στο παιχνίδι, με τον κύριο Παπαγεωργίου να σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Ορφέας Ξυλαγανής, Αστέρας Αιγύρου 0-0, σε ένα παιχνίδι με πολύ αέρα. Μόλις τελείωσε ο αγώνας ανάμεσα στον Ορφέα Ξυλαγανής και στην ομάδα του Αιγύρου. Κοντά μας έχουμε τον προπονητή του Αιγύρου, τον Φώτη τον Κωνσταντινίδη. Ένα σχόλιο για τον αγώνα, παρακαλώ. Νομίζω ότι είδαμε σήμερα, όσοι μάλλον είδαμε το παιχνίδι, ήταν ένα κακό θέαμα. Δύο ομάδες, οι οποίες για μένα, ότι η δική μου ομάδα είναι πολύ παρουσίαση, είναι κάτι ουσιαστικό. Δεν έχει να σχολιάσω κάτι. Ήταν ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι. Χωρίς φάσεις, χωρίς κίνηση, στατικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι το 0-0 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του παιχνιδιού. Κάτι για τη συνέχεια της ομάδας, για τον επόμενο αγώνα. Εντάξει, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θέλαμε από αυτό το παιχνίδι να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης, αλλά με την απόδοση μας δεν αξίζουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε ευχαριστημένοι, ας πούμε, τον βαθμό της αντιπαλίας. Ο επόμενος στόχος είναι να παίξουμε, νομίζω, στην έδρα μας ή τρεις πόντι κάθε παιχνίδι, κοιτάμε να κερδίσουμε. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του Ορφέα Ξυλαγανής, Νίκο Ιωσιβίδη. 0-0 το αποτέλεσμα. Ένα σχόλιο για τον αγώνα, παρακαλώ. Καταρχήν, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, με αέρα, λάσπη κλπ. Οι συνθήκες δεν ευνοούσαν για να παιχτεί ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι ήταν κυρίαρχοι καθ' όλη τη διάρκεια και στο δεύτερο. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, ο αέρας, οι συνθήκες δεν μας βοήθησαν για να παίξουμε ποδόσφαιρο αυτό που θέλουμε. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι είχαμε δύο δοκάρια που θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί, δεν μπήκαν. Και δυστυχώς πάλι μας αφήνει πικρία να διαμαρτυρόμαστε για δύο φάσεις πάλι πέναλτι. Θεωρώ ότι λυπάμαι που μιλάμε για την διαιτησία. Δεν το έκανα, αλλά μου φαίνεται φέτος δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουμε δύο περιπτώσεις κλασικές. Στην πρώτη περίπτωση, στο πρώτο ημίχρονο, θα με δικαιώσει το βίντεο ο Γιάννης γυρνάει την μπάλα προς την εστία, η μπάλα κατευθύνει στα δίχτυα και ο Πατσαλής το χέρι σταματάει την μπάλα και την υπέζεται. Και μία περίπτωση στο 90, ο τελευταίος παίκτης πιέζεται από τον δικό μας παίκτη, ο τελευταίος παίκτης του Αιγύρου, κάνει κοντρόλ και η μπάλα βρίσκεται στο χέρι του καθαρά και κόβει την αντεπίθεση. Το αποτέλεσμα δεν μπορώ να πω ότι είναι δίκαιο, θεωρώ ότι δικαιούμασταν την νίκη. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε, από εκεί που πιστεύω ότι αυτές οι συνθήκες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, δηλαδή ο αέρας, οι λάσπη, οι βροχές κτλ. Εμείς με τα τόσα προβλήματά μας δείξαμε ψυχή, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για τα παιδιά. Συγχαρητήρια, είπα και στους 22 ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια που κάνανε, καθώς και η ομάδα του Αιγύρου είναι μια εγκοτυπωμένη ομάδα που προσπαθεί να παίξει, αλλά και δεν είχαμε αντίπαλο τον καιρό.